Σοκ στα εμπορικά καταστήματα της Πάτρας έφερε η απόφαση του Πρωθυπουργού μετά την εισήγηση των ειδικών για lockdown σε όλη τη χώρα για 3 εβδομάδες. Η αντίδραση ήταν σοκ και μετά θα προχωρήσουμε στην ολοκληρωτική καταστροφή του λιανικού εμπορίου, δυστυχώς. Εμείς έχουμε ζητήσει να είμαστε ανοιχτοί. Είδαμε τα αποτελέσματα, τα κάκιστα αποτελέσματα όταν μείναμε 2 μήνες κλειστοί και τώρα δεν θα αντέξουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, το καινούριο lockdown. Αβέβαιο το επόμενο διάστημα, με τους εμπόρους να βλέπουν πως μέσα στα καταστήματά τους ξεμένουν εμπορεύματα που περίμεναν να διαθέσουν. Εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι. Δεν θα αφήσουμε όλο το τζίρο των καταστημάτων να πάει στα πολυκαταστήματα και στις μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. 5 μονοπωλιακοί όμιλοι θα πάρουν όλη την αγορά επάνω τους. Εμείς τι θα κάνουμε? Εμείς είμαστε ήδη φορτωμένοι με εμπορεύματα εν ώψη αυτής της περίοδου που ξεκινάνε και οι εορταστικοί πλέον μετά από μέσα σε 20 μέρες, ένα μήνα. Τι θα κάνουμε όλα αυτά τα εμπορεύματα, σε ποιον κόσμο θα πουλήσουμε? Όπως τονίζει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών, η εκτίμηση είναι πως η χρονιά για τα εμπορικά καταστήματα θα κλείσει με λουκέτα και οικονομικές ζημιές. Μεσορία ζημιών, μεσορία λουκέτων θα είναι καταστροφικό, έτσι κι αλλιώς το ξέραμε, θα είναι καταστροφικό για την οικονομία αυτά τα lockdown. Αλλά ελπίζαμε ότι όσο λιγότερες ζημιές έχουμε για να μπορέσουμε μετά να αντιδράσουμε. Εάν θεωρητικά μέσα στο 2021 ανακάμψει η οικονομία. Αν και από ό,τι είπαν και οι κυβερνώντες, η ανάκαμψη θα έρθει μετά το 2022 και το 2023.